Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινοκάνελο και καλώς ήρθατε στο 2021. Σήμερα είναι το πρώτο μας βίντεο μέσα στο 2021. Ελπίζω αυτό το έτος να πάει έτσι λίγο κάπως καλύτερα, κάπως πιο ευχάριστα. Το ελπίζω. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Σας έχω τάξει ένα βίντεο το οποίο εννοείται πως θα δείτε σήμερα. Και αυτό είναι: σας είχα πει ότι το δώρο μου φέτος για τα γενέθλιά μου είναι το Advent Calendar του Sephora με τα αγαπημένα προϊόντα που υπήρχαν μέσα σε αυτό εδώ πέρα, το τέλειο δέμα. Και θα ξεκινήσουμε ανοίγοντας ένα-ένα τα κουτάκια να σας δείξω τι έχει μέσα και σιγά σιγά θα φτιάχνουμε το πρόσωπο με ό,τι βρίσκουμε μέσα σε αυτό το κουτί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ανοίγω πρώτα το νούμερο 1. Το νούμερο 1 περιέχει ένα από τα πολύ αγαπημένα μου έγιναν μετά από αυτό το Advent Calendar, σέρουμ για το πρόσωπο. Λοιπόν, είναι της Sephora. Το συγκεκριμένο έχει μέσα βιταμίνη Ε και Σ. Μου αρέσει πάρα πολύ και πρέπει να είναι και πολύ οικονομικό, γιατί εντάξει, τη σειρά της Sephora είναι. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Και πάμε να το βάλουμε στο πρόσωπό μας. Είναι φουλ ενυδατικό και μάλιστα μυρίζει υπέροχα και μπορείτε να το βάζετε και πρωί και βράδυ, παρόλο που έχει βιταμίνη C μέσα. Προφανώς είναι πολύ μικρή ποσότητα που έχει μέσα, οπότε μπορεί να μπαίνει και το πρωί. Ήδη νιώθω το δέρμα μου πολύ ενυδατωμένο και αφήνει έτσι και μια ωραία κολώδη υφή, η οποία σίγουρα βοηθάει στο να κάτσουν πάνω πολύ ωραία όλα τα make-up και αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με το νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι εδώ πάνω. Αχ, αυτό θα μπει στην πορεία λοιπόν. Ήταν το μόνο πράγμα που σας έδειξα πριν ανοίξω όλο το Advent Calendar. Λοιπόν, είναι της Natasha Denona το Super Glow. Είναι ένα από τα πιο ωραία highlight που έχω βάλει στο πρόσωπό μου. Ομογενοποιεί τόσο ωραία το μακιγιάζ, τόσο ωραία. Είναι αυτό εδώ που είχα κάνει και βούτυρο τον ήχη μου, όσοι το έχετε δει. Είναι εκπληκτικά λαμπερό. Ανοίγουμε το νούμερο 3. Α, αυτό δεν μπορώ να το βάλω. Αυτό εδώ είναι ένα σαπουνάκι σε μπάρα για τα μαλλιά. Δεν το χρησιμοποίησα, η αλήθεια είναι. Είναι από 94% φυσικό προϊόν. Είναι αυτό εδώ. Μέσα έχει έτσι σαν peeling, σαν κόκκους να το πω. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κάνει τα μαλλιά μου με αυτό. Αλλά περιέχει μέσα αμύγδαλο, καμέλια. Αυτό δεν ξέρω, είναι κάτι σπόροι και άρωμα αμυγδάλου. Γι' αυτό μυρίζει τόσο τέλεια. Θα το χρησιμοποιήσω βέβαια. Είναι της Respire, έτσι λέγεται η εταιρεία. Είναι μια γαλλική εταιρεία. Γιατί όχι. Συνεχίζουμε με το νούμερο 4. Δείτε πως λάμπει η επιδερμίδα μου, απίστευτο έτσι. Και τέλεια! Έχει μέσα την Peachy. Perfect! Είναι η πούδρα της Too Faced. Δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά μυρίζει... Έχω την παλέτα της Peachy. Μυρίζει έτσι ακριβώς όπως η παλέτα, σαν ροδάκινο. Πάρα πολύ ωραίο, θα τη δοκιμάσω βέβαια στην πορεία. Συνεχίζουμε με το νούμερο 5. Oh my god. Λοιπόν, είναι μάσκαρα της Marc Jacobs και... Δεν τη δοκίμασα ούτε αυτή, είναι. Γενικά δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι έτσι μέσα. Έχει τρεις μάσκαρες μέσα, μόνο αυτό θα σας πω το κουτί, οπότε δεν ξέρω ποια θα πρώτα δοκιμάσω. Μία σε κάθε μάτι και σε κάθε φλεφαρίδα. Συνεχίζουμε με το νούμερο 6. Α, αυτό έπρεπε να το βάλουμε πριν. Είναι toning. Δεν πειράζει. Θα το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή στο κανάλι. Είναι της Pixi. Είναι το Retol Toning. Προφανώς το βάζεις πριν από το μακιγιάζ για να τονώσει έτσι το δέρμα, αφού είναι καθαρό και ωραίο. Αλλά τώρα έχουμε βάλει το σέρουμ. Έπρεπε να το ήξερα. Συνεχίζω με το νούμερο 7. Α, ξέρω τι είναι. Είναι της Tarte. Το τέλειο αυτό Tarte 8 eyeliner, το οποίο από τη μία είναι eyeliner, ναι μεν, θα το βάλουμε σήμερα. Αλλά απ' την άλλη είναι μολύβι. Τέλειο.
Έχω ακούσει πολύ ωραία λόγια γι' αυτό. Συνεχίζω με το νούμερο 8. Είναι τέλεια αυτή. Λοιπόν, είναι από τη Laneige. Λοιπόν, αυτή η μάσκα είναι Water Sleep Mask. Την έχω βάλει 2 φορές στο πρόσωπό μου και μετά την επόμενη μέρα, όχι λάμπο. Λάμπο! Πραγματικά. Είναι τέλεια να την πάρετε. Γενικά η Laneige μου αρέσει πάρα πολύ και η Lip Sleep Mask είναι πάρα πολύ ωραία που έχει. Σας την έχω ξαναδείξει τη Lip Sleep Mask. Συνεχίζουμε με το νούμερο 9 και είναι και μεγάλο. Για να δούμε τι έχει μέσα. Ούτε αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Τι γίνεται από εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε είναι μια μάσκα aloe vera της Christopher Robin, η οποία είναι επίσης φυσική. Είναι για τα μαλλιά όμως, δεν είναι για το πρόσωπο. Και την έβαλα 2 φορές και τα μαλλιά μου ήτανε μεταξένια. Μεταξένια! Και είναι εκπληκτική και τη βάζεις από τη ρίζα ως τις άκρες, την αφήνεις πολύ λίγο και μετά την ξεπλένεις. Από τις καλύτερες αγορές και είναι και φυσικό προϊόν και μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να την ξέρετε, να την πάρετε, είναι έτσι ακριβώς, όμορφη. Συνεχίζουμε με το 10. It's a lip crayon from Sephora. Λοιπόν, lip crayon, καλό το είπα. Cream lip shine. Ωραία απόχρωση, εντάξει, δεν τις λατρεύω εγώ αυτές τις απόχρωσεις, αλλά ok. Συνεχίζουμε με το νούμερο 11, που είσαι 11, που είσαι... Να το και το 11! Ήταν λίγο χαζό, αλλά δεν πειράζει. COVID έχουμε. Αλλά είναι λίγο cute γιατί γυαλίζει. Είναι αντισηπτικό. Πάμε στο 12. Πού είσαι 12? Ταραν, ταραν. Δεν βρίσκω το 12. Να το. Είναι μεγάλο. Γι' αυτό δεν το βρίσκω. Ήχι, τέλειο. Το έχω χρησιμοποιήσει νομίζω και αυτό βέβαια. Είναι brow set της Benefit. Εκπληκτικό, παιδιά. Εκπληκτικό και πραγματικά κρατάει 24 ώρες. Εγώ που έχω θέμα με τα φρύδια μου γενικά και επειδή είναι πολύ σκληρά δεν στέκονται, με αυτό κράτησαν full, κράτησαν τέλεια. Έχω το νούμερο 13 εδώ. It's a cast mascara from Milk. It's a cast mascara. Here it is. Τέλειο. Θα δω. Συνεχίζω με το νούμερο 14. Εγώ κρατάω και έτσι. Οκ. Λοιπόν, θέλει λίγο επεξήγηση αυτό, οπότε το αφήνω. Λοιπόν, είναι ένα σαπούνι για όλους τους τύπους δέρματος. Δεν χρησιμοποιώ σαπούνια. Το χαρίσω σε κάποια φίλη μου μάλλον. Αλλά μπορεί να το δοκιμάσω μια φορά. Είναι καλό και για ευαίσθητες επιδερμίδες και επίσης δεν ερεθίζει τα μάτια. Οπότε, οκ, πολλοί ψάχνουν ένα τέτοιο. Αυτό είναι της Fresh. Δεν το έχω δοκιμάσει γιατί σας είπα δεν χρησιμοποιώ σαπούνια, μου αφιδατώνει πολύ το δέρμα. Αλλά οκ, why not. Συνεχίζω με το νούμερο 15. Έχει μια CC Eye Cream. Θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή, να θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι της Herboria. Είναι Korea Skin Therapy. Λοιπόν, γενικά η Κορέα έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα για το πρόσωπο, να ξέρετε. Είναι πολύ φημισμένα. Τη δοκίμασα η αλήθεια είναι, δεν θα σας πω ψέματα, θα τη βάλω και τώρα να τη δείτε. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη κάλυψη, αλλά θεωρώ πως βοηθάει πάρα πολύ στο να στρώσει πολύ ωραία το κονσίλερ από κάτω. Λοιπόν, είναι άσπρη, αλλά μόλις τη βάζεις κάτω το μάτι γίνεται έτσι λίγο πιο μπέζ. Αλλά δεν έχει κάλυψη καθόλου. Απλά θα με δείτε έτσι λίγο πιο φρέσ. Ούτως ή άλλως είναι CC. Εντάξει, κάτι έγινε, έτσι λίγο κάπως έλαμψε νομίζω. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Το ωραίο είναι ότι παίρνει το χρώμα του δέρματός σου, δεν χρειάζεται δηλαδή να... Ωραίο είναι. Τελικά όσο το βλέπω πιο πολύ μ' αρέσει. Πω, κάτι έγινε, έτσι. Μωρέ, μπράβο. Σαν να φόρεσα έτσι λίγο κονσίλερ, αλλά φυσικό. Πολύ bright, πολύ bright. Μπράβο, μπράβο. Σας το ξαναδείχνω έτσι εδώ το ωραίο προϊόν που χρησιμοποιήσαμε, είναι αυτό εδώ. Εκπληκτικό. Συνεχίζω με το νούμερο 16. Α, τέλειο. Λοιπόν, είναι από Nude. Ένα jumbo pencil, έτσι τεράστιο. Magnetic Luminous Eye Color. Είναι το Burnish. Λοιπόν, τέλειο.
Είναι έτσι κάπως ιριδίζουν, ιριδίζουν λέω. Άντε καταλάβατε. Gold έτσι με shimmer τέτοια μέσα. Πολύ μου άρεσε, πολύ ωραίο χρώμα. Συνεχίζουμε με το νούμερο 17. Θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα ακόμα toner, το οποίο, okay, είναι Ready Steady Glow Daily Aha Toning. Okay, πολύ ενδιαφέρον. Είναι της Ren Clean Skincare. Είναι αυτό εδώ. Το έχω χρησιμοποιήσει μια φορά, όντως λάμπει η επιδερμίδα μετά. Απλά βρωμάει λίγο. Και αυτό είναι φυσικό προϊόν, μάλλον γι' αυτό. Δεν βάζουν μέσα πολλά συνθετικά και τέτοια που μυρίζουν συνθετικά, είπα. Καταλάβατε συντηρητικά. Και αυτό είναι το νοτικό καθημερινής λάψης με αχά. Συνεχίζω με το νούμερο 18. Αυτοκτόνησε. Και πάνω που πήγα να σας μιλήσω γι' αυτό, αυτό αυτοκτόνησε. Λοιπόν, αυτό λέγεται Egyptian Magic. Γενικά και αυτό είναι φυσικό προϊόν, είναι 100% αυτό φυσικό προϊόν, το οποίο περιέχει μέσα πρόπολη, μέλι και τέτοια, έχει πάρα πολύ ισχυρή ενυδατική δράση, κανονικά μπορείς να το βάλεις και σε όλο το πρόσωπο, αλλά εμένα μου ήταν πολύ λιπαρό, το έβαλα μια μέρα, πέταξα κάνα δύο σπυράκια η αλήθεια είναι, γιατί ήταν πολύ λιπαρό για το δέρμα μου και από τότε το χρησιμοποιώ στα χείλη και σε κάποια σπυράκια π.χ. που έχουν ξεραθεί και θέλουν να φύγουν γρήγορα και όντως την επόμενη μέρα έχουν εξαφανιστεί. Είναι μαγικό προϊόν. Εντάξει, αφού είναι και φυσικό, θα το βάλω λίγο στα χείλια μου να τα ενυδατώσω. Και μάλιστα μπορείτε να τα βάζετε σε αγκώνες, σε θηλές. Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλές δυνατότητες. Ακόμη και για όλο το σώμα λέει το προτείνουν. Τόσο καλό προϊόν είναι. Και όπως είπαμε είναι αυτό εδώ το Egyptian Magic. Και δεν είναι και πολύ ακριβό προϊόν, είναι πολύ οικονομικό η αλήθεια είναι. Και το έχει και στο Beauty Bay. Συνεχίζουμε με το νούμερο 19. Λοιπόν, έχει την Origins Ginseng. Λοιπόν, αυτή είναι η Ultra Hydrating Energy Boosting Cream της Origin. Αυτή εδώ. Δεν την έχω δοκιμάσει, η αλήθεια είναι. Αλλά έχω μία άλλη που θέλω να σας βάλω στο βίντεο αυτό. Δεν θα τη βάλω σήμερα αυτή, να. Και πλησιάζουμε προς το τέλος. Μπήκαμε ήδη στο 20 τώρα. Τέλειο αυτό που ήρθε τώρα. Λοιπόν, είναι από Mario Badescu, είναι το Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water. Το έχω δοκιμάσει 2-3 φορές, στα τελευταία μου βίντεο το φορούσα στη βάση μου και πραγματικά θεωρώ πως δίνει μια λάμψη η οποία είναι ακταμάχητη. Από τα καλύτερα και μάλιστα ο Mario Badescu έχει πολύ οικονομικά προϊόντα. Θα ψεκαστώ τώρα μία, είναι ώρα πιστεύω. Και μυρίζει και έτσι πολύ φυσικά, πολύ τριανταφυλλέ. Πολύ ωραίο προϊόν, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Άμα δεν το έχετε στη συλλογή σας, να το πάρετε. Εξαιρετικό. Το νούμερο 21 θα ανοίξω τώρα. Έχει κάτι που δεν έχω χρησιμοποιήσει, θα το χρησιμοποιήσω βέβαια όχι σήμερα. Λοιπόν, είναι Chill Mode, είναι για κάτω από τα μάτια, ενυδατικά. Είναι με κάναβι, με το λάδι της κάναβης και στην ουσία ξεκουράζει τα μάτια και είναι, έχει και μέσα κάποια τσάγια έτσι ώστε να τα ξεκουράσει. Το αφήνεις λέει 10 λεπτά και μετά λέει κάνεις μασάζ με αυτό το υλικό που έχει πάνω. Πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω, θα με δείτε και είχα μια φωτογραφία σίγουρα με αυτά πάνω στα μάτια μου. Εννοείται, θα ανεβάσω στο Instagram. Συνεχίζουμε με το νούμερο 22, το οποίο είναι που και κάνει τι. Α, το βρήκα. Αχα. Λοιπόν, έλα. Δεν ήθελε να βγει. Λοιπόν, αυτό εδώ. Αυτό εδώ που βλέπεις εδώ. Είναι από τις πιο ωραίες κρέμες που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Το συγκεκριμένο είναι της Ice Sunday Relay Ceramic Moisturizing Cream. Επίσης έχει πάρα πολλά φυσικά συστατικά μέσα. Στην ουσία είναι έτσι, είναι αρκετά πυκτή. Δεν χρειάζεται να βάλεις μεγάλες ποσότητες. Θα πάρω με μια σπατουλίτσα. Εγώ αυτά τα φυλάω πάντα στο ψυγιάκι μου που ξέρετε ότι έχω. Για να μην ζεσταίνονται, θα πάρω
τόσο μικρή ποσότητα, δείτε πόσο λίγο, και θα βάλω σε όλο το πρόσωπο μέχρι να απορροφηθεί. Κάνω μάλαξη. Λοιπόν, επίσης είναι μια κρέμα η οποία από τη μέρα που τη δοκίμασα δεν δέχομαι να βάλω καμιά άλλη κρέμα στο πρόσωπό μου. Θα την πάρω όπως και δίποτε. Λαμποκοπάει το δέρμα όταν τη φοράς. Όλη η φιλοσοφία της μου άρεσε πάρα πολύ. Κάθισα και διάβασα λίγο για αυτή την κρέμα. Έχει ένα στρώμα κεραμικό, τέλος πάντων λέγεται αυτό, το οποίο κάνει την επιδερμίδα να ενυδατώνεται εσωτερικά. Είναι εκπληκτική. Καταρχάς, δείτε πως λάμπει και όλο στο δέρμα μου, έτσι. Λαμποκοπάει, δηλαδή μου άρεσε τόσο πολύ, την ερωτεύτηκα αυτή την κρέμα, την ερωτεύτηκα. Νούμερο 23. Θα σας αρέσει όλους αυτό. Λοιπόν, είναι η πούδρα από Hourglass. Ναι, καλά άκουσες. Η Veil. Νομίζω είναι διάφανη από ό,τι βλέπω μέσα. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σήμερα αυτή, να. Συνεχίζω με το νούμερο 24. Άλλη μία μασκάρα. Η συγκεκριμένη είναι από Pat McGrath Labs. Και είναι η Fetish Eyes. Μάλλον αυτή θα βάλω σήμερα. Συγγνώμη για τις υπόλοιπες, συγγνώμη, αλλά Pat McGrath είσαι. Και πάμε στο τελευταίο κουτάκι. Πού είναι, τι είναι, Η Ruby, Obsession της Huda Beauty, αυτή είναι. Και ήρθε η ώρα να την ξεκινήσουμε, να τη βάλουμε στα μάτια μας, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Πολύ χάρηκα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ μας. Το μόνο που έκανα είναι να προσθέσω στα μάτια μου μία βάση, γιατί δεν είχαμε μέσα στο κουτί μας βάση, σωστά. Και συνεχίζω με αυτήν την υπέροχη παλέτα από Huda Beauty. Και θα ξεκινήσω με την μπέζ απόχρωση, αυτήν εδώ, να κάνουμε λίγο έτσι μία βάση στην ουσία. Είστε εδώ πέρα, έχει φτωκολλητάκι στο καθρεφτάκι, καλέ. Χα! Μου άρεσε αυτό που έκανα. Επίσης, δείτε τι ωραία νύχια έκανα, έτσι λίγο γιορτινά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε βάζοντας λίγο βάση. Μπέζ. Εδώ, έτσι ώστε να ομογενοποιηθούν όλες οι σκιές μας, όπως σας λέω και πάντα. Ξέρετε τι μου έλειπε μόνο στην ουσία από αυτό το calendar. Είχε μόνο ένα κραγιόν, δηλαδή εγώ θα περίμενα και κάνα κόκκινο έτσι κραγιόν. Δηλαδή αντί να βάλεις τρεις μάσκαρα, καλύτερα βάλει μωρέ και κάνα κραγιόν ακόμα. Αυτό, καμιά ακόμα απόχρωση. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ σαν καλεντάρ. Δεν μου έλειπε κάτι άλλο, είχε πολύ ενυδάτωση στο πρόσωπο και πολύ περιποίηση μαλλιών. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα αγαπημένα, αφού αυτά είναι τα αγαπημένα του σε φορά, τι να πω εγώ. Πέφτει με ένα λόγος. Λοιπόν. Συνεχίζω τοποθετώντας αυτήν εδώ την απόχρωση. Let's do it! Και σχηματίζω λίγο την κόγχη μου εδώ πέρα. Θα το βγάλω λίγο έτσι κατά έξω. Και έχω σχηματίσει αυτό, δεν με νοιάζει γενικά πολύ να έχει έτσι ένα ομοιόμορφο blending, μου αρκεί αυτό αυτή τη στιγμή. Θα τα κάνω το ίδιο και στο άλλο μου μάτι. Συνεχίζω παίρνοντας το blending μου έτσι λίγο σφιχτό να είναι και θα πάρω αυτήν εδώ την πορτοκαλίζουσα απόχρωση, μου άρεσε λίγο. Έτσι, και θα κάνω εδώ πέρα στην ουσία ένα blending για να ομογενοποιήσω λίγο τις αποχρώσεις μου. Fall out, Huda Beauty μου, fall out. Την αγαπώ, δεν μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη. Και βγάζω λίγο κατά έξω. Συνεχίζω εδώ πέρα και προς τα μέσα. Δείτε τι ωραία που μπλενταρίστηκε τώρα αυτό, έτσι. Εκπληκτικό. Πάνω κάνω το ίδιο και από την άλλη μου πλευρά. Αφού τα μπλεντάραμε και τα δύο μαζί, συνεχίζω με ένα σφιχτό blending brush, το συγκεκριμένο είναι το Crease από Nancy, και παίρνω αυτήν εδώ τη σκούρα απόχρωση και πάω μέσα ακριβώς εδώ στην κόγχη μου.
να την τονίσω. Αν με ρωτούσες αν κάτι μου έλειπε πάρα πολύ από το calendar, θα σου έλεγα σίγουρα μια βάση εσείς. Δηλαδή τόσες κρέμες, το ένα, το άλλο, και να μην έχει μια βάση. Τη θεωρώ απαραίτητη. Κανένα foundation δηλαδή. Και είχε και πούδρες. Δηλαδή λίγο παράλογο μου φαίνεται αυτό. Ωραία, I like this. Είναι λίγο μπορντό, δεν είναι τόσο κόκκινο. Την περίμενα λίγο πιο κόκκινη είναι η αλήθεια, αλλά οκ. Okay. Μου αρέσει. Ξαναπαίρνω λίγο το blending χωρίς να προσθέσω απολύτως τίποτα. Και πάω εδώ. Να σβήσω λίγο περιθώρια. Τέλεια. Θα συνεχίσω παίρνοντας αυτό το υπέροχο μολύβι που σας είπα, της Nude Sticks. Αυτό εδώ το τεράστιο μολυβάκι. Και θα πάμε. Α, έχει ωραία απόδοση. Σαν να κάνω ένα cut crease. Ωραία, το κάνω μέχρι εδώ και συνεχίζω με ένα flat πινέλο, με το οποίο θα πάρω αυτήν εδώ την μπορντό σήμερα απόχρωση και θα βάλω πολύ κοντά εδώ. Τώρα εγώ τι θέλω, να μπλέξω αυτό που έκανα με το μολύβι με αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα συνεχίσω παίρνοντας αυτήν εδώ την απόχρωση και θα τη βάλω ακριβώς στη μέση αυτών των δύο. Ου, κάνει διχρωμία, τέλεια είναι. Εντάξει, εκπληκτικό και πολύ γρήγορο. Τρελάθηκα εγώ τώρα. Δείτε εδώ τι ωραίο που βγήκε. Πάω να κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά και θα συνεχίσουμε τοποθετώντας την ίδια αυτήν απόχρωση την τέλεια που μου άρεσε πάρα πολύ στην εσωτερική γωνία και προς τα κάτω εννοείται. Πολύ μου άρεσε αυτή η απόχρωση. Είναι κόκκινη, είναι χρυσή, είναι ροζ χρυσή. Μ' αρέσει ό,τι και να είναι. Και με το ίδιο πινέλο θα πάρω την σκούρα απόχρωση, την μπορντό που χρησιμοποιήσαμε και θα συνεχίσω λίγο το μάτι έτσι από εδώ κάτω. Το fallout θα το σβήσουμε μετά. Και πάμε να τοποθετήσουμε και το ωραίο μας eyeliner που είναι εδώ το τέλειο. Τη Tarte. Θα ξεκινήσω από την άκρη του ματιού. Εντάξει, γράφει όχι αμέσως, αμέσως. Και είναι και κατράνι το άτιμο. Εκπληκτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάω να κάνω το άλλο μάτι μου. Έβαλα και τα δυο μου eyeliner. Σε αυτή τη φάση θα πάω να κάνω λίγο τη βάση μου, γιατί όπως είπαμε βάση δεν είχε μέσα. Και θα επιστρέψω να βάλουμε μαζί highlight, μάσκαρα, να φτιάξουμε λίγο φρυδάκι και να είμαστε ready to go. Λοιπόν, επανήλθα και πριν κάνω το οτιδήποτε, ψεκάζω το πρόσωπό μου με του Mario Badescu το ενυδατικό σπρέι. Γενικά εγώ επιλέγω να βάζω τα σπρέι πριν από τη μάσκαρα, γιατί μετά λερώνω το πάνω μέρος στην ουσία από τις βλεφαρίδες. Πάμε λίγο να χτενίσουμε τα φρυδάκια με το 24-hour brows εδώ. Να τα κάνουμε λίγο πιο ατίθασα. Αυτό το brow setter είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά, αλήθεια σας λέω. Συνεχίζω τοποθετώντας το highlighter μου από Natasha Denona. Παίρνω ένα fluffy πινέλο, το συγκεκριμένο είναι από Morphe το δικό μου. Πάω εδώ λίγο. Φτάνω πολύ κοντά στο μάτι, αν δείτε. Σχεδόν ακουμπάω την άκρη. Λίγο στην άκρη της μύτης βάζω εγώ. Εντάξει, περλάμπει το βλέπετε, έτσι. Λες και είναι βρεγμένο το δέρμα. Λίγο εδώ πάνω. Απλά το σβήνω λίγο με το χεράκι μου. Στο Cupid Bow από τα χείλη. Και θα πάρω ένα πιο λεπτό πινέλο, με το οποίο θα κάνω λίγο κάτω από τα φρύδια. Δείτε πόσο ωραίο φαίνεται.
που γυρνάς και λάμπει όλο αυτό. Και πολλές φορές εγώ κάνω και αυτό, έτσι ώστε να πάρω από εδώ λάμψη και να είναι μέχρι επάνω. Συνεχίζω τοποθετώντας τη μάσκαρά μου, της Pat McGrath. Δεν την έχω δοκιμάσει, οπότε πάμε να τη δοκιμάσουμε μαζί. Έχει τριχωτό πινελάκι. Εντάξει, δεν έχω θέμα. Εμένα μου βολεύουν όλα τα πινελάκια, νομίζω. Μου αρέσουν. Απλά γενικά προτιμώ τα σιλικονάτα. Τα τριχωτά, ναι, μεν τις ξεχωρίζουν ή συνδυαστικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, πρώτα να κάνω με σιλικονάτο και μετά να περάσω με τριχωτό έτσι ώστε να τις αραιώσει, να τις κάνει λίγο πιο λεπτές. Να, αυτό κάνει τώρα αυτή. Δεν μου δίνει όγκο, αλλά μου δίνει ωραία ξεχωριστή βλεφαρίδα. Θα βάλω και μία ακόμα δηλαδή, για να δούμε αυτή έχει. Όχι, και αυτή τριχωτό βουρτσάκι έχει, μεγάλο. Αυτή είναι η Milk, μεγάλο όμως. Και πάμε να δούμε και τις Pat McGrath, και τις Marc Jacobs. Και αυτό τριχωτό είναι. Θα επιλέξω τις Milk, που είναι τουλάχιστον έτσι μεγαλούτσικο και κάτι θα κάνει. Ναι, κάπως καλύτερα. Α, πολύ καλύτερα. Αντικειμενικά, να σας πω την πικρή μου αλήθεια, δεν θα ήθελα να βάλω αυτό το κραγιόν, αλλά αυτό θα βάλω. Γιατί αυτό έχω αυτή τη στιγμή. Ταιριάζει. Έτσι και έτσι. Τέλος πάντων. Το κάνετε κι εσείς αυτό. Επιτέλους. Λοιπόν. Είναι velvet, δεν είναι matte, είναι γυαλιστερό. Εντάξει, του ταιριάζει τουλάχιστον. Το χρώμα δεν μου άρεσε. Τέλος πάντων. Πολύ Barbie girl έγινα τώρα. I'm a Barbie girl. Αυτό το μακιγιάζ έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε το advent calendar μου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Ελπίζω το 2021 να μας βρει όλους να ταξιδεύουμε, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά.